Ιωάννης Παπαφλωράτος, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε εσάς και τους τηλεθεατές σας. Λυπάμαι για τα τεχνικά προβλήματα που έχουν ανακύψει. Ναι, δεν πειράζει. Θα έχουμε όμως τη δυνατότητα να σας ακούσουμε, κύριε καθηγητά. Και καταρχήν να σταθούμε στα πολλά ερωτήματα που γεννώνται μετά την χθεσινή έκρηξη στην αεροδιαστημική βάση στην Άγκυρα. Ναι, αυτή την τρομοκρατική επίθεση, η οποία έρχεται σε μια πολύ καλή χρονική στιγμή για την κυβέρνηση, το καθεστώς του Τούρκου Προέδρου. Την προηγουμένη είχε ανακοινωθεί η απόρριψη της δικαστικής προσπάθειας της Τουρκίας να μπλοκάρει τη διερεύνηση της υπόθεσης για τη Halkbank. Να θυμίσουμε ότι είναι μια τράπεζα στην οποία εμπλέκονται πάρα πολλά πρόσωπα του οικογενειακού περιβάλλοντος του Τούρκου Προέδρου. Κατηγορείται για ξέπλυμα μαύρου κρίματος και για διευκόλυνση των συναλλαγών με το Ιράν, στο οποίο έχει επιβληθεί εμπάργκο ύψους 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Είναι η δεύτερη δικαστική ήττα που υφίσταται η Τουρκία και βεβαίως αυτό το θέμα λογικά θα μονοπολούσε το ενδιαφέρον των τουρκικών ΜΜΕ. Λαμβάνει η χώρα εκθεσινή επίθεση, την επαύριο επίσης των δηλώσεων του κ. Μπαρτσελή, άκουσα ότι το αναφέρατε στο δελτίο σας, ναι. Ο οποίος έτεινε χείρα φιλίας στους Κούρδους, διότι τους έχει ανάγκη για να προχωρήσει στη συνταγματική αναθεώρηση, την οποία επικαλούνται, ευαγγελίζονται όλα τα τουρκικά κόμματα από το 1982, σχεδόν την επαύριο του νέου συντάγματος, που ήταν ουσιαστικά κατά παραγγελία των στρατιωτικών. Με όλα τα αυτά, χωρίς την ψήφο των Κούρδων, δεν μπορεί να πετύχει αυτή η αναθεώρηση, διότι η αντιπολίτευση δεν συνδράμει. Αντί λοιπόν να συζητάμε για αυτά τα θέματα, ξαφνικά στην Τουρκία αλλά και στο ευρύτερο περιβάλλον συζητάμε για την τρομοκρατική επίθεση που έλαβε χώρα χθες. Ναι. Τώρα, μια επίθεση με πολλές συμπτώσεις όμως, κάνατε ήδη αναφορά και στη Halkbank, που έχει την ιδιαίτερη βαρύτητα. Αυτή ήταν μια μεγάλη δικαστική ήττα για την Τουρκία και βεβαίως που δυνατόν να της δημιουργήσει και διάφορα ζητήματα με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Από την άλλη όμως, δεν ήταν και μια ήττα στο σύστημα ασφάλειας χθες της Τουρκίας η επίθεση και με τον τρόπο που επεσυνέβη. Έχετε απόλυτα δίκιο. Αδιαφυσβήτητα το γεγονός ότι δύο τρομοκράτες, όπως χαρακτηρίζει το επίσημο ανακοινωθέν της Τουρκίας, μπόρεσαν να πάρουν ένα ταξί, να σκοτώσουν τον οδηγό του και να φτάσουν σε μια καλώς φυλασσόμενη περιοχή, γιατί εκεί το εργοστάσιο είναι τεράστιο. Μιλάμε για πολύ μεγάλη έκταση που καλύπτει και έχει πολύ αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Άρα θεωρείται πολύ δύσκολο το να προσεγγίσει. Και όμως το κατάφεραν. Αυτό σίγουρα προκαλεί ερωτηματικά, γι' αυτό και από σήμερα έχουν αυξηθεί κατακόρυφα τα μέτρα ασφαλείας. Δεν πρέπει βεβαίως να ξεχνάμε, και αυτό προκάλεσε εντύπωση, ότι άρχισε χαρακτηριστικά ο υπουργός, ο αρμόδιος υπουργός εσωτερικών της Τουρκίας, να τοποθετηθεί ως προς την εθνικότητα των δραστών. Προηγήθηκε κατά μια μισή ώρα ο υπουργός εθνικής αμήνης της Άγκυρας και αυτό σίγουρα προκαλεί ερωτηματικά. Ναι. Δεν είναι η δουλειά του Υπουργού Εθνικής Αμήνης να προχωράει σε ένα θέμα εσωτερικής ασφαλείας και να προβαίνει σε δηλώσεις. Ναι. Τώρα, υπάρχουν λοιπόν πολλά αναπάντητα ερωτήματα σε αυτή την εξαισθηνή υπόθεση. Πράγματι. Όμως, κύριε καθηγητά, τι βάρος ή τι νόημα έχουν οι επιχειρήσεις που είδαμε χθες βράδυ να εκτελήσονται σε Συρία και Ιράκ ως αντίπεινα? Ναι, έδειξε σε όλους η Τουρκία ότι οι δράστες είναι το ΠΚΚ, προέρχονται, είναι μέλη του ΠΚΚ, προέρχονται από εκεί και εφήρμοσε την τακτική οφθαλμών αντί οφθαλμού, θέλοντας ουσιαστικά να δείξει ότι είναι αμυνόμενη και ότι αντιμετωπίζει την τρομοκρατία. Ξέρετε, είναι ένα επιχείρημα το οποίο έχει πέρασει στη Δύση. Το να παρουσιάζει λοιπόν, γιατί έχει όντως κάτω το παρελθόν ορισμένες φορές υπάρξει θύμα τρομοκρατικών ενεργειών, όχι πάντα. Ξέρουμε πολλές φορές ότι υπάρχουν και κινήσεις του βαθέως κράτους, όπως λέμε, στην γειτονική μας χώρα, το οποίο παρεμβαίνει για να σταματήσει ή να επηρεάσει διάφορες εξελίξεις. Αυτό που έκανε χθες, αμέσως στοχοποίησε το ΠΚΚ και προσπάθησε να εξασφαλίσει τη συμπάθεια της διεθνούς κοινότητας. Ναι. Τώρα να πάμε και στην πτυχή, στο μέτωπο που παραμένει ανοιχτό και ντύνεται της Μέσης Ανατολής.
πώς κινούνται εκεί τα πράγματα, αν μπορεί να μεταπιστεί ο Νετανιάχου και να προχωρήσει σε κατάπαυση πυρός και σε εκεχηρία. Ήδη παρακολουθούμε τις προσπάθειες που καταβάλει ο Μπλίνκεν στην περιοχή, αλλά βεβαίως μέσα σε όλα αυτά, κύριε καθηγητά, μπαίνει και η παράμετρος των αμερικανικών εκλογών. Και πώς μπορεί να επηρεάζει. Έχετε απόλυτα δίκιο. Ο κ. Νετανιάχου, ο οποίος έχει αποδειχθεί ότι γνωρίζει το διεθνές περιβάλλον, έχει αντιληφθεί ότι στην προκειμένη περίπτωση είναι πολύ αδύναμη η αμερικανική διοίκηση, όπως είναι η ορολογία, η μετάφραση στα ελληνικά, το administration. Είναι πολύ αδύναμη. Διότι ο κ. Biden δεν θα ξανά είναι πρόεδρος, λήγει η θητεία του την 20η Ιανουαρίου. Άρα λοιπόν προσπαθεί να εξασφαλίσει όσο δυνατόν περισσότερα πλεονεκτήματα επί του πεδίου ο κ. Νετανιάχου, προκειμένου να διαπραγματευτεί από θέση ισχύως με την καινούργια αμερικανική διοίκηση, όποια και αν είναι αυτή. Ο ίδιος, το ξέρουμε πολύ καλά, εύχεται να είναι ο κύριος Τραμπ. Εάν είναι η κυρία Χάρις, η οποία έχει δείξει ότι είναι λίγο πιο αυστηρή ως προς το Ισραήλ, ασχέτως του ότι ο σύζυγός της είναι εβραϊκού θρησκεύματος, έχει πάρα πολλούς αραβικής καταγωγής ψηφοφόρους το Δημοκρατικό Κόμμα στους κόλπους του και δεν θέλει να τους χάσει σε μια εκλογή που πηγαίνει ψήφο-ψήφο. Θα είναι σαφώς λίγο πιο δύσκολη η κατάσταση για τον κύριο Νετανιάχου. Σε κάθε περίπτωση η Αμερική δεν θα εγκαταλείψει το Ισραήλ. Το Ισραήλ είναι πυλώνας της αμερικανικής υψηλής στρατηγικής στην περιοχή και θα είναι πάντα οργός του. Απλώς οι Αμερικανοί πιέζουν να μην λάβει μέτρα το Ισραήλ, τα οποία μπορούν να αποκαλέσουν γενικότερη ανάφλεξη, όπως θα συμβεί αν Φερρυπίν χτυπήσει τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε καθηγητά. Εγώ ευχαριστώ. Καλό σας βράδυ από Αθήνα. Καλό σας βράδυ.